Ιακωβίδης είναι ο κατεξοχήν καλλιτέχνης που ενδιαφέρεται για τη σύλληψη και την ερμηνεία της απτής πραγματικότητας. Ο κατεξοχήν ρεαλιστής, ακόμα και όταν η τεχνοτροπία του ερωτοτροπεί με λιγότερο ρεαλιστικές λύσεις, όπως εκείνες που πηγάζουν από τον γερμανικό ιμπρεσιονισμό. Εκεί όμως που ο ζωγράφος αναδεικνύεται πραγματικός μέτρ, ικανότατος δάσκαλος της αληθοφανούς απεικόνησης, είναι η ζωγραφική του με θέματα παιδιά. Αναδεικνύει τις σκηνές με παιδιά, σε σύμβολο του προσωπικού του οράματος της αστικής ευτυχίας και της ευζωίας. Σκηνοθετεί ένα πάμφωτο ελληνικό σύμπαν που τον καθιερώνει ως τον καλύτερο Έλληνα ζωγράφο του παιδικού κόσμου. Ο Γεώργιος Ιακωβίδης γεννήθηκε στα Χίδρα της Λέσβου στις 11 του Γενάρη του 1853. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τέχνη από τα μαθητικά του ακόμη χρόνια που τα πέρασε στη Σμύρνη και τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Σκαλίζοντας πρόσωπα επάνω σε ξύλο, με εξαιρετική δεξιοτεχνία, έπεισε τους δικούς του να τον στείλουν στην Αθήνα, στο Σχολείο των Τεχνών του Πολυτεχνείου. Έτσι, με την προτροπή και την οικονομική βοήθεια ενός ξυλέμπορου, συνεργάτη του θείου του, στις 24 του Νοέμβρη του 1870, ο Ιακωβίδης γράφεται στη σχολή αυτή και έχει για δάσκαλο τον μεγάλο ζωγράφο Νικηφόρο Λίτρα. Οι δυνατότητές του διαφαίνονται ήδη από αυτή την περίοδο της μαθητείας του κοντά στον Λίτρα. Τίποτα δεν αποκαλύπτει σαφέστερα τις δυνατότητες του Ιακωβίδη από το θαυμάσιο σχέδιο με κάρβουνο, κορίτσι με πανέρι. Κέρδισε γρήγορα την αγάπη των δασκάλων του και πήρε 4 φορές το πρώτο βραβείο της σχολής και αποφύτησε με άριστα. Στις 19 Νοέμβρη του 1877 θα πάρει μια κρατική υποτροφία για να συνεχίσει τις σπουδές του στο Μόναχο και γράφεται στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου, όπου διευθυντής της από το 1874 είναι ο Κάρλ Τέοντορ Πιλότη, ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της ζωγραφικής ιστορικών θεμάτων με ρεαλιστικές αναφορές του 19ου αιώνα, ο οποίος Πιλότη από το 1860 ως το 1866 ήταν δάσκαλος και του δασκάλου του Ιακωβίδη Νικηφόρου Λίτρα, αλλά και του άλλου μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, του Νικόλαου Γίζη. Για δασκάλους στη ζωγραφική ο Ιακωβίδης είχε τους Λούντβιχ φον Λέφτς, Βίλχεμ Λίντενσμιτ και Γκαμπριέλ φον Μάξ, μαθητές και αυτοί του Πιλότη. Φαίνεται πως ο Ιακωβίδης περισσότερο επηρεάστηκε από τον Μάξ και είναι αξιοσημείωτο ότι από την πρώτη κιόλας χρονιά των σπουδών του στην Ακαδημία του Μονάχου, το 1878, παίρνει το μικρόν αργυρούν μετάλλιο για τα θαυμάσια σχέδια γυμνού και 3 χρόνια αργότερα, το 1881, το μέγα αργυρούν μετάλλιον για τη θαυμάσια ελαιογραφία Ικαίουσα. Ενώ το 1880 και πρωτού ακόμα αποφοιτήσει, γίνεται δεκτός σαν μέλος στην Ένωση Καλλιτεχνών του Μονάχου. Όταν ο καλλιτέχνης κινείται με σιγουριά στο κλίμα του γερμανικού ιμπρεσιονισμού, δίνει μερικά από τα πιο σημαντικά από κάθε πλευρά έργα του. Το 1883 τελειώνει τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, αλλά δεν ενδιαφέρεται να γυρίσει στην πατρίδα του. Ανοίγει ένα εργαστήριο στο Μόναχο και αρχίζει να εργάζεται συστηματικά. Την εποχή εκείνη, ανάμεσα σε άλλα έργα, ζωγραφίζει και τα μικρά βάσανα. Έργο που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση του Μονάχου το 1884. Η επιτυχία του την αποδεικνύουν την περίοδο αυτή τόσο τα διάφορα βραβεία που κερδίζει σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις, όπως το Χρυσούν Μετάλλιον των Αθηνών το 1888, το Βραβείο Τιμής της Βρέμης του 1890, το Χρυσούν Μετάλλιον του Βερολίνου του 1891, το Χρυσούν Μετάλλιον του Μονάχου το 1893 και το Χρυσούν Μετάλλιον των Παρισίων το 1900, όσο και οι αγορές από Έλληνες και ξένους πολλών σημαντικών του συνθέσεων. Η αναγνώρισή του στους καλλιτεχνικούς κύκλους του Μονάχου και η όλη επιτυχία του τον επέβαλαν σαν έναν από τους σημαντικούς δημιουργούς της γενιάς του και έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο για την πρόσκλησή του το 1900 από την ελληνική κυβέρνηση να γυρίσει στην Αθήνα και να αναλάβει την οργάνωση της Εθνικής Πινακοθήκης. Λατρεύει την Ελλάδα και ο διακαής πόθος του είναι να φανεί όσο το δυνατόν χρησιμότερο σε αυτήν. 4 χρόνια μετά θα δεχτεί και μια δεύτερη θέση. Η Καλλιτεχνική Σχολή του Πολυτεχνείου Αθηνών τον υπέδειξε ως διάδοχο του Νικηφόρου Λίτρα στην έδρα της ελαιογραφίας. Ο καλλιτέχνης διορίστηκε ως καθηγητής στις 19 του Ιούλη του 1904, ενώ διατήρησε και τη θέση του Διευθυντή της Πινακοθήκης.
Επηρεασμένος ίσως από τον Γίζη και τον Λίτρα, που είχαν πολύ νωρίτερα ζωγραφίσει ανάλογα θέματα, όπως και από παραδείγματα άλλων συναδέλφων του στο Μόναχο, δίνει στις σκηνές της παιδικής ζωής μερικά από τα λαμπρότερα έργα του και κατορθώνει να γίνει ο μεγαλύτερος ζωγράφος παιδιών της νεοελληνικής τέχνης. Ένα θέμα που ζωγράφιζε μέχρι και το 1889. Το έτος εκείνο πέθανε η σύζυγός του και το γεγονός αυτό σημάδεψε τη ζωή του. Έτσι σταμάτησε να ζωγραφίζει χαρούμενα θέματα. Από την εγκατάστασή του στην Αθήνα, ο Ιακωβίδης ασχολείται όλο και περισσότερο με την προσωπογραφία, χωρίς φυσικά να εγκαταλείψει εντελώς και τα άλλα του θέματα. Το εργαστήριό του ήταν σε μια από τις αίθουσες του Πολυτεχνείου και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με τον πλούτο και τη λαμπρότητά του. Ήθελε να μεταφέρει στην εποχή του τον τύπο του καλλιτέχνη πρίγκιπα, όπως μας τον δίνει ο Τισιανός τον 16ο αιώνα. Η επιτυχία άλλωστε του Ιακωβίδη, σαν προσωπογράφου της ελληνικής αριστοκρατίας, ιδιαίτερα από την εγκατάστασή του στην Αθήνα, του επέβαλε να διατηρεί ένα επιβλητικό και πλούσιο εργαστήριο. Το θεωρούσε σαν ένα είδος προϋπόθεσης για τη δημιουργία της καλλιτεχνικής ατμόσφαιρας. Το 1926, όταν ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών, είναι ένας από τους πρώτους 38 αριστείντιν ακαδημαϊκούς. 4 χρόνια μετά όμως, το 1930, ύστερα από την αναδιοργάνωσή της, θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τη διεύθυνση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, μια θέση που είχε 20 ολόκληρα χρόνια και θα του δοθεί ο τίτλος του επίτιμου διευθυντή της. Το 1931 θα εκφράσει την αντίθεσή του με έντονο τρόπο στις νέες καλλιτεχνικές κατευθύνσεις, καταδικάζοντας τις παραμορφώσεις του εξπρεσιονισμού και το γεωμετρικό λεξιλόγιο του κυβισμού, χωρίς φυσικά να μπορεί να πείσει κανέναν. Όπως είχε πει, εγώ ακολουθώ τον κλασικό δρόμο και νομίζω ότι δεν μπορεί ο ζωγράφος με κανέναν τρόπο να περιφρονεί το αντικείμενο που ζωγραφίζει. Η ζωγραφική του Ιακωβίδη είναι περισσότερο ακαδημαϊκή στις προσωπογραφίες του και ιδιαίτερα κλασικιστική με ρομαντικές επιδράσεις στις μυθολογικές συνθέσεις του. Ρεαλιστική στα ηθικογραφικά του έργα και στις σκηνές από τη ζωή της παιδικής ηλικίας, υμπρεσιονιστική στην τοπιογραφία και με χαρακτηριστικά από όλες τις κατευθύνσεις στις νεκρές φύσεις και την ανθογραφία. Η πολλαπλότητα μάλιστα αυτή προσδίδει σαφέστερα από οτιδήποτε άλλο τις δυνατότητες και την ειλικρίνεια της ζωγραφικής του Ιακωβίδη. Ο καλλιτέχνης πέθανε ένα χρόνο αργότερα, στις 13 του Δεκέμβρη του 1932, ένα μήνα προτού κλείσει τα 80 του χρόνια. Αν και δεν διαθέτει τη φαντασία του Γίζη, τη λεπτότητα του Λίτρα ή τη δυναμικότητα του Γολανάκη και παρά την κάποια δουλικότητα στο πνεύμα του μονάχου, κάθε προσεκτική μελέτη του έργου του αποδεικνύει ότι είναι ένας δημιουργός με εξαιρετικές δυνατότητες και ουσιαστικές μορφοπλαστικές αρετές. Ζωγράφος που ενδιαφέρεται για τη σύλληψη και την ερμηνεία της οπτικής πραγματικότητας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.